Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα τον Βουτσά. Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Ήταν, δεν ξέρω αν το γνώρισα από κοντά το Σάκη. Πρέπει να ήταν πολύ ωραίος τύπος, ρε παιδί. Το γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν βγει στο θέατρο και στην τηλεόραση. Όταν ακόμα ήταν τραγουδιστής, κάναμε παρέα εκεί σε ένα κλαμπ που ήταν στο Περιστέ, στο Παγκράτη. Αλλά μου έκανε και εντύπωση μεγάλη που βγήκε στο θέατρο, στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Και έχει μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλη απώλεια. Και ο Θεός τον πήρε νωρίς για να το θυμόμαστε έτσι νέο. Ναι, ήταν πολύ, ήταν 60 ενός ετών, πολύ νέος άνθρωπος, πολύ 60 χρονών. Λοιπόν, είναι μεγάλη απώλεια αυτό για το χώρο μας, γενικά για το τραγούδι, για το θέατρο, για την γράφω, την τηλεόραση. Και θα το θυμόμαστε με αγάπη και θαυμασμό. Ήταν πάντως πολυτάλαντος Κώστα, δηλαδή ήταν τραγουδιστής σπουδαίος, τενόρος ήταν. Μουσικός καλός, έγραφε ωραία μουσική. Χιουμορίστας, έκανε. Δηλαδή ήταν, είχε πολλά ταλέντα ο Σάκης, ρε παιδί. Εγώ τον ήξερα μόνο ως τραγουδιστή. Με πολλά χρόνια πριν να κάνω παρέα. Ναι. Σε ένα κλαμπ εκεί στο Παγκράτη. Και μετά μου έκανε εντύπωση. Είναι πολύ καλός και τον παρακολούθησε τώρα και στο 50-50 και στις άλλες εκπομπές που έκανε. Πάντως. Πολύ σωστός ηθοποιός και απλός και αληθινός. Πάντως θέλω να πω κάτι. Έτσι για να λίγο να το σπάσουμε το κλίμα, ότι σε κάτι μοιάζατε πάρα πολύ, γυναικάς εσύ, γυναικάς και ο Πουλάς νομίζω. Εντάξει, έφυγε και με άφησε μόνο μου τώρα. Σ' άφησε μόνος, εντάξει. Δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Δεν είχε παντρευτεί ποτέ όμως, ποτέ δεν είχε παιδί. Δεν έκανα γι' αυτό τους γάμους εγώ. Σε αυτό δεν μοιάζεται. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Θεός χωρέστανε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν.